ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης είναι ένας από αυτούς που υπογράφουν την ερώτηση των 11 νεοδημοκρατών βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε βουλευτά. Καλημέρα κύριε Δέγη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, τα μέσα ενημέρωση σήμερα, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για γαλάζιο Αντάρκτικο. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Τι είναι? Η δική μας επιθυμία και πρωτοβουλία έχει καθαρά υποστηρικτικό χαρακτήρα για την κυβέρνηση και προσπαθεί να καλύψει κενά, να διορθώσει λάθη και παραλήψεις, να υποκαταστήσει την ισορροπία ενός πολιτικού συστήματος που είναι κολοβό, διότι δεν υπάρχει πλέον θεσμική αντιπολίτευση για να μας κάνει καλύτερους. Άρα κάνετε την αντιπολίτευση που δεν υπάρχει. Το αντίθετο. Προτείνουμε λύσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως δεν έχουν γίνει αντιληπτά ή δεν τα επισήμανε η πολιτική μας ηγεσία. Ο στόχος δηλαδή είναι να στηρίξουμε μια προσπάθεια και όχι να την υπονομεύσουμε. Εδώ έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Είμαστε μια παράταξη που στην προμετωπίδα της έχει ως ιερό θεμελιώδης δικαίωμα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Θυμίζω ότι δύο εθνάρχες γέννησε ο Ελληνισμός, τον Βενιζέλο και τον Καραμαλή. Ο Βενιζέλος έγινε εθνάρχης όταν έσπασε τα τσιφλίκια και μετέτρεψε τους χολίγους σε ιδιοκτήτες αγρότες και ο Καραμαλής όταν νίκησε το στεγαστικό για τους πρόσφυγες, για εκατομμύρια πρόσφυγες, αξιοποιώντας τη μέθοδο της αντιπαροχής. Μάλιστα. Σήμερα κινδυνεύουν 2.271.000 οικογένειες να μείνουν χωρίς σπίτι, του οποίου την πραγματική αξία μπορεί να την έχουν και αποπληρώσει στις τράπεζες. Συσσωρεύθηκε μια οφειλή της τάξης των 90 δις στο τραπεζικό σύστημα. Έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια η κυβέρνηση για εξοδικαστικό διακανονισμό, η οποία όμως δεν απέδωσε, απέδωσε μόλις 7,2 δις. Μάλιστα. Στη συνέχεια όμως οι τράπεζες πουλήσαν σε αγνώστου ταυτότητος funds που έχουν έδρα το εξωτερικό την διαχείριση αυτών των δανείων. Κέρδισαν οι τράπεζες και τα funds περίπου 28,5%, δηλαδή 211 εκατομμύρια. Και σήμερα κινδυνεύουν, όπως σας είπα, περίπου 2.271.000 είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε ιδιοκτήτες να χάσουν το σπίτι τους. Και μου λέτε ότι δράσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και πρέπει να τους το επισημάνετε. Η ερώτηση δική μας αυτή τη στιγμή επαναφέρει αξιακά στο προσκήνιο ένα ζήτημα για το οποίο μέσα από τις ερωτήσεις που καταθέτουμε στον αρμόδιο Υπουργό επί της ουσίας διαμορφώνουμε και προτάσεις. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην καλείται ο θυγόμενος ο φιλέτης να συμμετέχει σε μια διαπραγμάτευση ή να μην ενημερώνεται ή να βγάζουν αποφάσεις ανακοπής στα ελληνικά δικαστήρια και αυτές να μην γίνονται σεβαστές από τους διαχειριστές, οι οποίοι όπως σας είπα συχνά έχουν έδρες στο εξωτερικό σε φορολογικούς παραδείσους και δεν ξέρουμε και ποια είναι η πραγματική τους ταυτότητα. Μάλιστα. Η ερώτησή σας, κύριε Στυλιανίδη, έχει σκοπό να πιάσει και το νήμα και την επαφή με ένα κομμάτι δυσαρεστημένων ψηφοφόρων σας που τα πιστεύουν αυτά και που, που επειδή δεν εφαρμόζονται από την κυβέρνηση έμειναν σπίτι τους σε ευρωεκλογές. Ακούστε, αναπόφευκτα συντελείται αυτό. Μπορεί να μην είναι ο αρχικός μας στόχος. Ο αρχικός μας στόχος είναι να προασπίσουμε πραγματικά και την ιδιοκτησία σε αυτή τη χώρα, αλλά και τις αξίες της παράταξης αυτής που είναι λαϊκή, κοινωνική και ευρωπαϊκή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιοι βουλευτές ενός κόμματος μιλούν με ευαισθησία και ρεαλισμό για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, σίγουρα γίνονται ακουστοί από αυτούς οι οποίοι φύγονται και βλέπουν τη ζωή τους να καταστρέφεται. Μάλιστα. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν θέλουμε να τους πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν είμαστε ενεργοί. Και ότι δεν πρέπει να είναι και η κυβέρνηση εδώ. Και πρέπει να είναι και η κυβέρνηση εδώ. Που τώρα δεν είναι. Και για το καλό του τόπου. Κοιτάξτε, προσπάθειες έκανε. Ακόμα και αυτή η πρωτοβουλία για το σπίτι που ξεκινά είναι κάτι θετικό. Δεν λέμε ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε ή αστόχησε. Εμείς επισημαίνουμε όμως μία μάχη που πρέπει να δώσει, η οποία έρχεται από το παρελθόν. Μάλιστα. Θυμίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν διαμορφώθηκε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Αυτό το είμαστε εδώ που είπατε, θα εκδηλωθεί και σε άλλες πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής. Ό,τι έχει να κάνει με βασικές αξίες αυτής της παράταξης, με προτεραιότητες που αφορούν τα εθνικά και τα κοινωνικά ζητήματα αυτού του τόπου, νομίζω είναι χρήσιμο οι κοινοβουλευτικοί να είναι ενεργοί και να συμβάλλουν βοηθώντας την κυβέρνηση να βρει ένα βηματισμό προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Είστε απολύτως σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Στυλιανίδη. Για την καλή σας μέρα. Γεια σας.